Νικόλας Μαγαλιός. Πολύ χαιρόμαστε όταν συναντιόμαστε εμείς οι δύο. Φαντάζομαι και εύχομαι να χαίρεστε κι εσείς όταν υπάρχει αυτή εδώ η συνάντηση. Πώς είσαι, Νικόλα? Πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι. Δόξα τω Θεώ. Και λέω, είμαι χαρούμενος που επιτέλους ύστερα από κοντά έναν χρόνο βρίσκομαι σε χώρο που βρίσκονται παραπάνω από ένας άνθρωποι. Οπότε έχουμε συνηθίσει να μιλάμε πλέον σε κάμερες, να είμαστε στημένοι, με χειρότερο από όλα τα webinars. Που κάνεις και πάρα πολλά. Στα meetings βλέπω και τις οθόνες. Ναι. Βλέπω και πρόσωπα. Ναι. Στα 3 webinar που έχω κάνει, βλέπω το τίποτα. Μιλάς μόνος σου. Μιλάω μόνος μου στο. Στο υπερπέραν, τέλος πάντων. Εντάξει, φαντάζομαι υπάρχει μια αλληλεπίδραση από ένα σημείο και μετά. Είναι, θα πεις αυτά που είναι να πεις. Και αυτό είναι πρόκληση, έτσι. Ναι, ναι. Ειδικά για εσένα που δουλεύεις με τον άνθρωπο και την ανθρώπινη ψυχή και με το μυαλό, την καρδιά, έχεις να κάνεις με τον άνθρωπο. Ναι, εγώ θέλω να πάρω ενέργεια, να τη μετασχηματίσω μέσα μου και να την επιστρέψω. Γίνεται αυτό μέσω των επαφών μας, των διαδικτυακών, τελικά? Όταν βλέπω πρόσωπα, ναι. Όταν ακούω ήχο, ναι. Όταν όμως βλέπω μόνο κείμενα που είναι στα webinar, τη διαφάνεια και το πρόσωπό μου στη γωνία, είναι πολύ δύσκολο. Αγγίζει τα όρια του αυτιστικού. Θα πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε όμως. Δηλαδή να προσαρμοστούμε, να το αποδεχτούμε. Δεν ξέρω ποιο ρήμα ταιριάζει περισσότερο εκεί. Αρχικά να το αποδεχτούμε. Κατόπιν να συνενέσουμε με αυτό που συμβαίνει και τέλος να συμφιλειωθούμε, να περάσουμε στο τελικό στάδιο. Και άμα δεν θέλεις, και άμα δεν σ' αρέσει, και άμα όλο σου το είναι, αντιδράς αυτό το πράγμα. Τότε είτε είναι το webinar, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Τότε θα πάσχει κάποιος. Θα είναι οδυνηρό αυτό. Υπάρχουν πολύ λίγα ζητήματα στη ζωή μας, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι δεν το αποδέχομαι. Δεν συνεννώ. Είναι πολύ λίγα αυτά. Και είναι πολύ ακραία. Στα περισσότερα από όλα αυτά μπορούμε να αποδεχτούμε τουλάχιστον την ύπαρξή τους. Ναι. Δεν τρώμε σκύλους στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πόσο μας ενοχλεί αυτό. Το αποδέχομαι. Συμβαίνει. Ναι. Δεν συνεννώ. Δεν θα το κάνω. Παρ' όλα αυτά το αποδέχομαι. Συμβαίνει. Έτσι είναι. Δεν είμαι υπεύθυνος εγώ γι' αυτό. Δεν θα γίνω ούτε θύμα, ούτε θήτης, ούτε σωτήρας. Αυτό τώρα, ξέρεις, εμένα στο μυαλό μου δημιουργείται μία συνθήκη πολύ σημερινή. Ζούμε στα πλαίσια μίας πανδημίας τον τελευταίο χρόνο. Ζούμε με πολλή άρνηση πολλές φορές μέσα μας. Καλούμαστε να αφήσουμε στην άκρη συνήθειες και πράγματα που μας άρεσαν, μας εξυπηρετούσαν, μας βόλευαν. Είτε αυτό έχει να κάνει με την καθημερινή επαφή, την επικοινωνία, ο τρόπος που δουλεύαμε, ο τρόπος που διδάσκαμε, ο τρόπος που κάναμε οτιδήποτε στη ζωή μας. Δεν νιώθουμε καλά με αυτό, δεν έχουμε αποδεχτεί αυτή τη συνθήκη και συνεχίζουμε να νιώθουμε έξω από τα νερά μας και να έχουμε ένα απίστευτο στρες, ένα θυμό, μια ένταση. Όταν πέρυσι, περίπου 17 Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε ο πρώτος εγκλεισμός, μου τηλεφώνησε ένας φίλος, δεύτερος γνωστός, τρίτος εκπαιδευόμενος. Κάποια στιγμή μου τηλεφωνεί μια ξαδερφή μου και της λέω, άκου, προκειμένου να τα λέω 50 φορές, θα κάνω ένα live στο Facebook, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ, και θα τα πω εκεί. Και την ώρα που λέω αυτό, λέω, ρε εσύ, το 2003 είχα διδάξει πρώτα στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στο τμήμα Αθηνών και μετά στο τμήμα Λαρίσης ένα σεμινάριο το οποίο ήταν πρωτάκουστο, πρωτοφανές. Με τι τίτλο? Συναισθηματικές πρώτες βοήθειες. Για πες, κάτσε να κάτσω αναπαυτικά στην καρέκλα μου, να σε ακούσω. Όλοι ξέρουν τι να κάνουν όσον αφορά τους διασώστες, όσοι έχουμε εκπαιδευτεί, όταν βλέπουμε το θύμα στο δρόμο. Ναι. Τι κάνω όμως εγώ, ο αρρωγός πρώτων βοηθειών, ή τι κάνει το θύμα όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση? Οπότε έκατσα και διάβασα ότι η βιβλιογραφία υπήρχε, ότι έλεγε ο γερμανικός Ερυθρός Σταυρός, ο αμερικανικός, δεν υπήρχε κάτι στα ελληνικά και έτρεξα αυτό το μάθημα. Οπότε λοιπόν κάνω ένα ανοιχτό σε όλους μάθημα στο Facebook, συναισθηματικές πρώτες βοήθειες. Τεράστια ανταποκρισιμότητα, το επαναλαμβάνω. Και μετά τηλεφωνεί ένας κύριος και μου λέει: άκου να δεις, ωραία λέει αυτά που κάνεις, γιατί είχα κάνει και άλλα 2-3 στο μεταξύ. Θέλουμε τώρα, οι άνθρωποι που θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά τον εαυτό μας, θα κάνουμε κάτι. Λοιπόν, στήσε κάτι, βάλε και μία τιμή, διότι εγώ χωρίς τιμή δεν μπορώ να το μάθω. Σου έβαλε πολλά, ταπ, ταπ, ταπ. Οπότε λοιπόν, τι κάνω τότε? Έθεσα μία τιμή πάρα πολύ χαμηλή. Και μάλιστα πολλοί που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν το παρακολούθησαν δωρεάν ή συμβολικά. Και δημιουργήθηκε ένα μάθημα με τις τεχνικές που εγώ εφαρμόζω στον εαυτό μου για να συμφιλειώνομαι με οτιδήποτε συμβαίνει. Αναλαμβάνω τον εαυτό μου, ονομάστηκε το μάθημα, γίνανε 8-90 λεπτά, πήγε τόσο καλά και το καλοκαίρι έγινε ένα δεύτερο, ας το πούμε έτσι, προγραμματάκι 4 μαθημάτων, που βγήκε αυθόρμητα ο τίτλος «Η τέχνη της συμφιλίωσης». Είναι τέχνη. Ναι. Η συμφιλίωση.
Ναι. Και όταν λέμε συμφιλίωση, τι εννοούμε, συμφιλίωση με τα μέσα μου ή συμφιλίωση με τα έξω μου? Είναι παράξενο ότι εδώ και πόσες δεκαετίες γνωρίζουμε ένα βασικό μηχανισμό αυτοάμυνας από την εποχή του Φρόιντ, που λέγεται προβολή. Μάλιστα. Και τι λέει αυτός ο μηχανισμός? Θυμάστε τις παλιές κάμερες με τις μπομπίνες που πίσω είχαν ένα φως? Mm-hmm. Λοιπόν, το φως ήταν το ίδιο παντού. Η μπομπίνα άλλαζε κάθε φορά και η οθόνη ήταν η ίδια πάντοτε. Mm-hmm. Το φως λοιπόν αυτό θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με το πνεύμα. Μάλιστα. Με την ενέργεια, με το πνεύμα. Ναι. Η μπομπίνα όμως είναι οι σκέψεις, τα συναισθήματά μας, οι αποφάσεις μας, οι αναμνήσεις μας, τα προγράμματα, τα τραύματα, όλα αυτά. Οπότε καθώς παίζουν αυτά μέσα στο κεφάλι μας, πού προβάλλονται? Στην οθόνη. Η οθόνη είναι η καθημερινότητά μας, η ζωή μας. Η οθόνη είναι οι άνθρωποι. Οι κυρίως άνθρωποι γύρω μας. Γύρω μας είναι οι καλύτερες οθόνες. Mm. Γι' αυτό και λένε, είναι ένα ορόρετο που λένε στην ψυχοθεραπευτική, όταν όλα πάνε καλά στη ζωή σου, δεν πας μια βόλτα στους γονείς σου. Τι θα συμβεί τότε, τι θα συνειδητοποιήσεις? Τότε, επειδή έχουμε πολύ βαθιές συνδέσεις και προβάλλουμε πολλά ένα στον άλλον, αρχίζουμε πλέον να νιώθουμε βαθιά μέσα μας ότι υπάρχουν συγκρούσεις. Μάλιστα. Και τι είναι πιο εύκολο τώρα, να ασχοληθώ με τις εσωτερικές μου συγκρούσεις, να τις αναλάβω ή να τις προβάλλω και να πω αυτή η μάνα μου τώρα, αυτός ο πατέρας. Η προβολή είναι πιο εύκολη, βρε Νικόλα μου, έτσι πορευόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Οπότε... Αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, όσο και να προβάλλω εγώ σε σένα, στη μάνα μου, στον πατέρα μου, τις συγκρούσεις μου, αυτό θα με λυτρώσει κάποια στιγμή από αυτές τις συγκρούσεις και τη μέσα μου μάχη. Ποτέ. Ποτέ. Απλά θα συνεχίσω να παράγω αυτή τη συμπεριφορά και ναι, το μπέρδεμα. Οπότε η οδυνηρή απάντηση σε αυτό το ερώτημά σου είναι: οι συγκρούσεις είναι εσωτερικές, τα τραύματα είναι εσωτερικά και αν μπορούσε να δείξει κάποιος τα χέρια με αυτή τη στιγμή, ναι, θέλουμε όχι συγκρούσεις, όχι άλλα ρήγματα, ψυχικά ρήγματα, με έχει χαρακώσει που λέμε. Ναι. Θέλουμε αυτό που λένε, να σου το δείξω πρώτα πώς το κάνουν οι Κινέζοι. Θέλουμε να τα συγκεράσουμε. Ναι. Πώς το κάνουμε στην Ορθοδοξία Ινδί. Θέλουμε να τα συγκεράσουμε. Αυτό έχει μια τρυφερότητα σαν κίνηση όμως και σαν προσέγγιση. Ναι, θέλουμε να τα συμφιλιώσουμε. Ναι. Οπότε συγκρούσεις υπάρχουν και είναι πολύ λίγες οι στιγμές στη ζωή μας που χρειάζεται να γίνει σύγκρουση. Μπορεί όμως να γίνει σύγκρουση χωρίς συναισθηματική φόρτιση. Και εδώ πέρα πάμε στον αντίποδα της τέχνης της συμφιλίωσης, απλά θα τα αναφέρω, ναι, που λέγεται η τέχνη του πολέμου. Να μπω στη σύγκρουση. Βεβαίως, είναι ο τίγρης στην κινέζικη φιλοσοφία. Ναι. Η τέχνη της συμφιλίωσης είναι ο δράκος. Και πώς μπορούν να συνυπάρξουν έτσι μόνο? Και ο μπαμπάς μου. Ναι. Η αρσενική πλευρά μου, για μένα που είμαι δεξιόχειρας, και η θηλυκή πλευρά μου. Οπότε αυτά τα δύο, βλέπετε τι ώρα ισορροπούνται, τι ώρα μπορούμε να ισορροπήσουμε διάφορες χειρονομίες. Όταν όμως εγώ έχω χαράξει μέσα μου τη σύγκρουση των δύο, μαμά, άλλα μου λέει, μαμά, άλλα μπαμπάς, μήπως αυτά μου συγκεράζονται? Είναι εδώ που θα πω τώρα, δεν κρατιέμαι άλλο, να πω και ένα ρητό από την αρχαία εποχή. Να πεις, αφού τα... εδώ τα έχεις. Εδώ τα έχω. Λοιπόν, ο Ηράκλειτος δεν έλεγε, η καλύτερη αρμονία προκύπτει από τα άκρα. Μάλιστα. Από τη μίξη των αντιφρονούντων, των αντιθέτων. Όταν τα δύο αυτά συγκεράζονται, τότε προκύπτει η αρμονία. Άρα λοιπόν αυτός που δεν είναι ικανός για πόλεμο, τουλάχιστον στη δική μου κατανόηση, δεν είναι ικανός και για συμφιλίωση. Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε, αν υπάρχει πρέπει? Από πού είναι πιο υγιές για έναν άνθρωπο να ξεκινήσει? Από τον πόλεμο, να μπει μέσα στη σύγκρουση, αλλά με διάθεση συγκερασμού, ή να περάσει στη συμφιλίωση, αν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις συγκρούσεις τις εσωτερικές? Θα σου απαντήσω αρχικά με ένα ρητό, που ήταν το πρώτο που μου δίδαξε ο δάσκαλός μου στη σωματική ψυχοθεραπευτική. Σε αγαπώ ανεφόρον, με όρια. Δηλαδή? Άλλοι λοιπόν αγαπούν ανεφόρον και δεν έχουν όρια. Mm-hmm. Άλλοι έχουν τόσα πολλά όρια που δεν μπορούν να αγαπήσουν με τα βίας δηλαδή και τον εαυτό τους. Mm-hmm. Ο καθένας για μένα είναι διαφορετικό σημείο αφετηρίας. Άλλος λοιπόν ξεκινάει από την τέχνη του πολέμου, όπως εμείς τα αγοράκια. Mm-hmm. Τι κάναμε πιτσιρικάδες? Ο πετροπόλεμος που έχουμε παίξει, σήμερα θα άγγιζε τα όρια, ας πούμε, του πολέμου. Mm-hmm. Το ότι πέραμε βελάκια στο φυσοκάλαμο παλιά, πηγαίναμε σε οικοδομές και κλέβαμε αυτά τα πλαστικά που χρησιμοποιούσαν οι ηλεκτρολόγοι και πετάγαμε βελάκια ένα στον άλλον. Πηγαίναμε το βράδυ και με το συμπάθειο. Το κάναμε αυτό, πιτσιρικάδες, σε τελετές μοιήσεως. Θα πάμε σήμερα να κυνηγήσουμε γάτες. Α, εγώ δεν μπορώ. Αν δεν πετύχεις, δεν είσαι στην ομάδα μας. Ναι. Ξεκινούσαμε από τον πόλεμο. Πήγαμε τα αγοράκια και στο στράτευμα να υπηρετήσουμε τη θητεία μας. Ένα, δύο, εν δυο. Οπότε για μένα τουλάχιστον
η αφετηρία μου την τέχνη του πολέμου και σιγά σιγά άρχισα να συμφιλιώνομαι. Μπορεί για σένα, για κάποια γυναίκα, παραδείγματος χάρη, να είναι πιο εύκολο τα κοριτσάκια. Τι ωραία, συμφιλιώνονται. Αχ, να αγαπάς τον δίπλα σου και σιγά σιγά να πει: ήρθε η ώρα επιτέλους να θες όρια. Ναι. Ως εδώ. Και εκεί έρχονται σπουδαίοι, μα πάρα πολύ σπουδαίοι δάσκαλοι. Από το Θουκυδίδη θέλουμε να πάρουμε τώρα. Ποιο να πάρουμε, το Σουντζού από την Κίνα, το σπουδαίο που εγώ τον πρωτοάκουσα το 1994-95, όταν σπούδαζα management. Και μας έλεγαν οι δάσκαλοι: διαβάστε το Σουντζού. Διότι η τέχνη του πολέμου ισχύει στην οικογένεια, ισχύει στην ερωτική σχέση, ισχύει παντού, στις business παντού. Να. Άρα μάθετε λοιπόν την τέχνη του πολέμου για ποιο λόγο. Την απάντηση μου την έδωσε ένας δάσκαλός μου στην πολεμική τέχνη το 2003. Σας εκπαιδεύω στην τέχνη του πολέμου για να αποφεύγετε τις μάχες, όχι για να εμπλέκεστε σε αυτές. Τι αβαντά σου δίνει όταν ξέρεις την τέχνη του πολέμου? Γνωρίζω ότι είμαι ικανός να εμπλακώ με αξιοπρεπή τρόπο, άσχετα αν θα τις φάω ή αν θα τις δώσω. Γνωρίζω τουλάχιστον 5 βασικά στην τέχνη του πολέμου και πλέον είναι επιλογή μου η εμπλοκή σε αυτή τη διαδικασία ή όχι. Ξέρεις τι καταλαβαίνω, Νικόλα, είτε πρόκειται για την επιλογή μας που αφορά στην τέχνη του πολέμου, είτε πρόκειται για επιλογή που αφορά στη συμφιλίωση, και τα δύο είναι επιλογές που έχουν ενεργητική συμμετοχή αυτού που τις κάνει. Επιλέγω. Ναι. Εάν μου έλεγες δώσ' μου έναν ορισμό της τέχνης της συμφιλίωσης, αρχικά ως ουσία, ως ιδέα, ναι, θα σου έλεγα πρόκειται για ενεργητική, βουλητική κατάσταση, πρόκειται για απόφαση. Απόφαση τι? Απελευθέρωσης του νου από τα βαρύδια του παρελθόντος, από τις χαρακές του παρελθόντος, από τα πέπλα της άγνοιας που θα έλεγε ο παππούς μας ο Πλάτωνας. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό? Εσένα, η εμπειρία σου, είσαι ψυχολόγος. Έχεις επαφή με πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις δουλέψει με το κομμάτι των επιχειρήσεων, έχοντας και το πτυχίο στη διοίκηση επιχείρησης. Δηλαδή, έχεις εμπλακεί με τον κόσμο στις διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητάς του. Και στη δουλειά του, σε πεδία μαχών όπως είναι η business, και στο πιο προσωπικό και εσωτερικό, που εκεί επίσης και αν γίνεται μεγάλη μάχη. Ποιο είναι το συμπέρασμά σου μετά από όλα αυτά τα χρόνια? Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε αυτή την απόφαση? Οι περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν στη ζώνη ασφαλείας. Μένω εκεί που είμαι και σταλαιπωρούμε? Ναι, ιδίως από τα 30 και μετά. Γιατί? Διότι εφόσον έφτασα στην ηλικία των 30 και έχω πλέον επιβιώσει, ασυνείδητα λέω μέσα μου, κάτι έκανα σωστά για να έχω φτάσει μέχρι εδώ. Οπότε κρατάω αυτά που έχω από φόβο μήπως χάσω και αυτά που έχω. Και όταν φτάνεις στο συνειδητό, όταν φτάνεις στη συνειδητοποίηση ότι η δουλειά που έχω, η ζωή που έχω, η σχέση που έχω, η σχέση με τον σύντροφό μου, με τον εαυτό μου, με τους φίλους μου, με την κατάσταση γύρω μου, δεν με ικανοποιεί, δεν είμαι καλά, δεν είμαι εγώ, δεν είμαι ο εαυτός μου, πάντα κάτι μου λείπει. Εκεί? Εκεί ενεργοποιώ τα σωσίδια, τα κακά μου σωσίδια. Έχουμε ξαναναφέρει μαζί ότι με μεγαλύτερη ευκολία θα ανάψω ένα τσιγάρο στη δυσκολία. Με μεγαλύτερη ευκολία θα ανοίξω το ψυγείο και ό,τι βρω μπροστά μου θα το περιδρομιάσω. Θα πιω ποτά. 2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα μόνο, σε μελέτη προδεκαετίας, καπνίζουν κάναβι. Άλλα τόσα, 2 εκατομμύρια περίπου, πίνουν πάνω από 3-4 ποτήρια αλκοολούχου ποτού τη μέρα. Σαν διέξοδο στο πρόβλημα. Σαν προσωρινό κουκούλωμα. Να. Οπότε περισσότεροι άνθρωποι, και ιδίως με το συμπάθειο, ιδίως οι άντρες, επιλέγουν το κουκούλωμα διότι την ευαλωτότητα, είναι μια πολύ ιδιαίτερη λέξη, την ικανότητα να δείχνω τα ευάλωτα μέρη του εαυτού μου, όπως κάνει το σκυλάκι μας αγαπάει που πέφτει κάτω και μας δείχνει την κοιλιά του. Να. Τη θεωρούν ως μειονέκτημα, ενώ όπως το δίπολο πολέμου συμφιλίωσης, όπως το δίπολο θανάτου και έρωτος, όσο πιο ικανός είναι κάποιος να προσφέρει τη ζωή του για κάποιον ή για κάτι που αγαπάει, τόσο πιο πολύ μπορεί να αγαπήσει. Είναι δίπολα αυτά. Να. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και εδώ πέρα. Όσο πιο ευάλωτος είναι κάποιος ή τολμήσει να έρθει κάποιος σε μένα, που αν έχω τώρα 100 εκπαιδευόμενους ή 95, να μην πω 99 είναι γυναίκες, διότι τολμά να δείχνουν τα ευαίσθητα κομμάτια του εαυτού τους. Ο άντρας λοιπόν δεν τολμάει εύκολα και οχυρώνεται πίσω από τις μουστάκες, τις μεγάλες, πίσω από τα ρούχα του, πίσω ότι ξέρεις, εγώ μου ραντέχω. Οπότε δεν θα μου δείξει τα ευάλωτα κομμάτια του και η γενναιότητά του δεν θα είναι επιλογή. Ξαναλέω, εμείς θέλουμε την ελεύθερη βούληση. Να. Και ας είναι ένα μικρό ποσοστό. Οπότε στην τέχνη της συμφιλίωσης, που εγώ στο είπα και ως δική μου ιστορία, που ξεκίνησα δηλαδή ως αγριάνθρωπος και στην πορεία σιγά σιγά μεταμορφώνομαι σε πιο ισορροπημένο άνθρωπο, που χρειάστηκε να πάω στους πεζοναύτες, γιατί λέω
τώρα θα βρω εδώ πέρα τον εαυτό μου. Και χρειάστηκε να βγάλω πολύ ακραίες πλευρές του εαυτού μου. Εκεί το είχες τοποθετήσει αρχικά, ότι είσαι εσύ. Ναι. Ναι, από το 90 ξεκίνησα να παλεύω. Ναι. Ένωση Αθλοπαιδιών Λαρίσης, ΕΑΛ. Στην πάλι. Το περίμενες ότι. Μάλλον όχι αν το περίμενες, τότε τι μυαλό είχες ή τι συνειδητότητα. Αυτό σου δείχνει ο δρόμος εκείνη τη στιγμή. Τώρα, εδώ που είσαι στο 2021, κάνοντας ένα flashback πίσω, είναι δικαιολογημένο κάθε βήμα μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι. Σοφά αρμοσμένος ο κάθε λήθος. Και μάλιστα, αν μου έλεγες ότι το καλοκαίρι που εκλήθη να διδάξω την τέχνη της συμφιλίωσης, να επιλεγεί αυτός ο τίτλος, ότι αυτό το μάθημα θα μου άλλαζε τη ζωή τόσο πολύ. Και σένα το ίδιο. Ναι. Τα εργαλεία για την τέχνη της συμφιλίωσης ποια είναι? Είναι τρία, θα πούμε έτσι. Είναι τρεις, ας το πούμε, τομείς. Ο ένας τομέας είναι να καταλάβω. Να καταλάβω είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή τι σημαίνει συμφιλίωση, τι σημαίνει σύγκρουση και πότε είναι επιλογή. Διότι κάποιος που δήθεν συμφιλιώνεται συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, εγώ θα τον έλεγα δειλό. Mm. Αφού δεν έχει την επιλογή να πολεμήσει, πώς μου μιλάει για συμφιλίωση? Δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος. Άρα να καταλάβει το θεωρητικό υπόβαθρο. Ναι. Μετά να κατανοήσει δύο βασικές αρχές. Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας που είναι 250 εκατομμυρίων ετών και γιατί ο έρμος ύστερα από τόσα εκατομμύρια χρόνια εστιάζεται συνέχεια και μόνο στα αρνητικά, διότι θέλει να μας βοηθήσει να επιβιώσουμε. Ναι. Και πώς έχουμε και μια λεπτή φλουδίτσα, τη θεά ουσία μας, τον νεοφλοιό, πώς τον ξέρεις, όπου θέλει να μας πει συνέχεια, κάντε υπερβάσεις, προγραμματίστε, συμφιλειωθείτε, κάντε κάτι δηλαδή πάνω από το φίδι που ζει μέσα μας και πάνω από το θηλαστικό. Οπότε μετά πάμε στο επόμενο ερώτημα. Μου λες να αναλάβω τον εαυτό μου με αγάπη και γνώση. Ναι, αυτό είναι το βασικό μου ρητό και όχι μόνο δικό μου. Πολλών ανθρώπων που αυτή τη στιγμή μετέχουμε σε κινήσεις ανά την Ελλάδα. Απλά αυτός είναι ένας τίτλος που δώσαμε εμείς σε κάποια κίνηση που έχουμε κάνει. Mm-hmm. Που την ονομάσα μια και μου ήρθε τώρα ένα όνειρο για την Ελλάδα. Κάποια άλλη στιγμή σου μιλήσουμε γι' αυτό με περισσότερα λόγια. Οπότε μου λέει κάποιος πώς να αναλάβω τον εαυτό μου. Εκεί έρχονται τεχνικές. Έρχονται μεθοδολογίες, οι οποίες είναι πολύ αποτελεσματικές και που λειτουργούν σε κάθε άνθρωπο. Επειδή όμως ο καθένας έχει τις επιλογές του, σε κάθε μάθημα, όπως είναι τώρα, τώρα τρέχει ξανά η τέχνη της συμφιλίωσης. Δεύτερη φορά, με ένα πυρηνικό μηχανικό στην παρέα μας, τον Γιάννη τον Αναστασίου, και με μια συστημική αναπαράσταση κανή, την Όλγα την Πασιούδη. Πώς συγκεραζόμαστε εμείς οι τρεις, δηλαδή που ένας έρχεται από μια πολύ θηλυκή πλευρά, τη συστημική αναπαράσταση, τα συστήματα. Ο Γιάννης που έρχεται από ένα σκληρό τομέα, πυρηνική, μηχανική, δεν έχει εδώ πέρα αστεία. Ένα και ένα. Το έχει μετρήσει, ένα και ένα. Τέλος. Και όταν ρωτήσει το Γιάννη, τι είναι η ύλη, θα σου πει, δεν γνωρίζουμε. Να. Όσο βαθιά πάμε στην ύλη, βλέπουμε ότι είναι ενέργεια και πιο μικρή ενέργεια. Τι μας τυρανάει τότε? Η αναμνήση του παρελθόντος, που είναι τα τραύματα, που είναι οι συγκρούσεις. Και η επιλογή μας πλέον, εγώ θα το πω με σκληρό τρόπο ξαναλέω, είναι επιλογή μου να μένω στη θέση που ήμουνα πριν από 5, 10, 15, 20, 25, αναλόγως στην ηλικία του καθενός χρόνια. Και ας συνεχίσω να ταλαιπωρούμε. Και να ταλαιπωρώ τον εαυτό μου, να ταλαιπωρώ τα παιδιά μου, διότι ό,τι δεν έχω λύσει, το παίρνω σκηταλοδρομία τα παιδιά μου. Είναι δυνατόν γονιός να θέλει να δώσει στα παιδιά του τα καλύτερα κτίρια ή τα καλύτερα χωράφια, τις καλύτερες ελιές εδώ πέρα, λοιπόν, χωράφια στα δικά μου μέρη στη Θεσσαλία, και να μην σκεφτεί και να πει κάτσε ρε εσύ. Εγώ έχω μέσα μου θλίψη, έχω μέσα μου θυμό, έχω μέσα μου συγκρούσεις. Για ποιο λόγο να μην τις λύσω εγώ τώρα και να τις δώσω σκηταλοδρομία στα παιδιά μου? Έτσι, να κληροδοτήσω αυτό στα παιδιά μου. Ναι. Νικόλα, ερώτηση. Εάν αναλάβω την ευθύνη του εαυτού μου, ας πούμε ότι αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου και πάρα πολύ συνειδητά ξεκινάω και δουλεύω είτε μόνος μου είτε με τη βοήθεια ενός ειδικού, δεν ξέρω σε τι βάθος πια πρέπει να φτάσουμε, γιατί από ένα σημείο και μετά πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Χρειάζεται ένας ειδικός που έχει να μας δώσει τα εργαλεία. Αποφασίζω λοιπόν να το κάνω αυτό το πράγμα, να δουλέψω, να με κοιτάξω, να με δω, να δω τις συγκρούσεις μου, να δω όλα μου τα τραύματα και να αναλάβω την ευθύνη μου. Αυτό την ίδια στιγμή θα μου δώσει και την ιδιότητα, ικανότητα να μπορώ να είμαι υπεύθυνη όχι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά γενικότερα να είμαι ένας υπεύθυνος άνθρωπος όπου και αν βρίσκομαι, στο κοινωνικό σύνολο, να αναλάβω την ευθύνη της παρουσίας μου εκεί. Γιατί δεν είμαι μόνο η Ανδριανή που είναι στο σπίτι της. Έχω ευθύνη, έχω μία, νομίζω, θέση ευθύνη σε σχέση με τα παιδιά μου, με τον σύντροφό μου, με τους συνεργάτες μου, με τους συμπολίτες μου. Ωραία.
δεν είμαστε συνεννοημένοι, να το ξέρω όλοι. Το ερώτημα που μου έθεσες τώρα είναι ένα ερώτημα που μελετάμε την απάντησή του εδώ και μήνες. Μάλιστα, άμα τη βρείτε. Δεν είμαστε συνεννοημένοι, ξαναλέω, με την Αδριανή. Και έχουμε ετοιμάσει εξάμηνο πρόγραμμα πλέον με την αστική μικροσκοπική εταιρεία, με την κίνηση ένα όνειρο για την Ελλάδα. Όπου άκου τα βήματα που ξεκινάμε, είναι η πρώτη φορά που το λέω δημοσίως. Ποια είναι τα έξι βήματα, οι έξι μήνες εκπαίδευσης. Ξεκινάμε λοιπόν τον πρώτο μήνα, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο, υπολογίζουμε να ξεκινήσουν τα μαθήματα, με πολύ χαμηλό τίμημα, για να μην υπάρχει δικαιολογία, με το σώμα μου. Αναλαμβάνω το σώμα μου. Δεύτερο μήνα, αναλαμβάνω τα συναισθήματά μου. Ναι, είναι εύκολα τα συναισθήματα, διότι έχω ένα δεσπόζον συνέστημα τη φορά. Μετά αναλαμβάνω τις σκέψεις μου. Τρίτο μήνα. Εφόσον αναλάβω αυτά που είναι λογικά, που είναι πιο ορατά, στο πούμε έτσι, αρχίζω να μπαίνω στο υπέρλογο σιγά σιγά και τον τέταρτο μήνα αναλαμβάνω την ενέργειά μου. Τι σημαίνει ενέργεια? Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες την έλεγαν εφέρα? Γιατί εμείς τη λέμε Άγιο Πνεύμα? Ποια είναι αυτή η ενέργεια, ρε παιδί μου, που συνέχει τα πάντα? Ανεβαίνουμε ακόμη ψηλότερα τον πέμπτο μήνα και φτάνουμε στο πνεύμα. Το ξεχάσαμε το πνεύμα. Έχει φύγει τελείως από τη ζωή μας, δηλαδή. Τι είμαστε, μηχανές που όλη την ώρα ο εγκέφαλος και οι συνάψεις και οι δενδρίτες αμάν με το αυτοκίνητο. Κάποιος το οδηγάει το αυτοκίνητο. Mm. Και πού καταλήγουμε τον έκτο μήνα? Εφόσον φτάσαμε τόσο ψηλά, τώρα ήρθε η ώρα να πλύνουμε τα πόδια των συνανθρώπων μας, να γίνουμε πολίτες. Μάλιστα. Οπότε ούτε συνεννοημένοι να είμαστε. Τον έκτο μήνα λοιπόν, ο συνειδητός άνθρωπος, εφόσον έχει μπορέσει και έχει αναλάβει τον εαυτό του, τότε μπορεί να πάει και δεν είπα απαραίτητα, το λέω συμβολικά, να πλύνει τα πόδια των συνανθρώπων του. Εννοείται, μπορεί να δείξει στον εαυτό του ότι είναι άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Να αναλάβει ένα δέντρο στη γειτονιά του, όπως κάνανε οι γιαγιάδες μας παλιά. Mm. Που τα πλέναν, τα φροντίζαν, τα ξεχορτίζαν, τα σβεστώνανε, κάτι αναλαμβάνανε. Ναι. Όχι, αναλαμβάνω τα της οικίας μου και βγαίνω και από το σπίτι μου μπροστά να βρω ένα σκουπιδάκι, το κλωτσάω και δεν πειράζει. Θα πάει στο γείτονα. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ. Οπότε η απάντηση είναι ναι, ναι, τρεις φορές ναι. Από εμένα, σε σένα και στο σύνολο και σε οτιδήποτε μόνο υπάρχει έτσι γύρω μου. Μόνο έτσι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και νομίζω, κλείνοντας τώρα αυτή την κουβέντα για να πάμε στις διαφημίσεις που ακολουθούν, Νικόλα, αυτή είναι για μένα τουλάχιστον η μόνη λύση για τις όποιες αλλαγές θέλουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν δεν ξεκινήσει η δουλειά από τον καθένα ατομικά, δεν πρόκειται να δούμε καμία μεγάλη κοινωνική αλλαγή να συμβαίνει. Ναι, και γι' αυτό καταλήξαμε εκεί, Αδριανή, ύστερα από 13 ολόκληρα χρόνια που έχουμε γεμίσει ως ομάδα 11 σελίδες με δράσεις και επιλέξαμε πλέον να το κάνουμε αυτό με ριστό και στους υπολείπους, να το κοινωνήσουμε δηλαδή και να πούμε εμείς αυτό κάνουμε και νιώθουμε καλά. Οτιδήποτε και να συμβεί, είτε δεν έχουμε χρήματα, είτε δεν έχουμε χρόνο, οτιδήποτε άλλο, νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Και αυτό φαίνεται. Και έξω καμιά φορά με σταματάνε και μου λένε, τι, εσύ κάνεις κάτι? Πίνεις κανένα μαγικό φίλτρο? Μαγικό. Ούτε καπνίζω, ούτε πίνω, ούτε έχω την ανάγκη. Προσέχω τους νόμους που υπάρχουν, όπως είναι ο νόμος της βαρύτητας. Τον ξέρεις, δεν τον ξέρεις, λειτουργεί. Έτσι είναι. Προσέχω τους νόμους που έχει ορίσει ο δημιουργός και αναλαμβάνω τον εαυτό μου με ποια στοιχεία είπα πριν. Με αγάπη, το θηλυκό στοιχείο, και με γνώση. Μου έβαλες δύο στοιχεία άλλα στη δική μου την ατζέντα για να τα πούμε κάποια στιγμή αργότερα. Ξεκάθαρα για την τέχνη του πολέμου. Γιατί εγώ είμαι λίγο στο κομμάτι συμφιλίως, αλλά αισθάνομαι ότι τελικά για να είσαι ισορροπημένος και να μπορείς να βάζεις, να προχωράς μπροστά, θέλει και λίγο πιο ένταση, πιο αρσενικό στοιχείο μέσα μας. Και το φοβόμαστε, αν και είναι ένα κομμάτι της πραγματικότητάς μας αυτό. Και ένα όνειρο για την Ελλάδα. Ναι, σε παρακαλώ κάποια στιγμή να κάνουμε ουσιαστικά μία κουβέντα γύρω από αυτό, να καταλάβουμε ακριβώς τι κάνετε εσείς, πώς το κάνετε και όποιος θέλει άλλος να το ακολουθήσει. Αλλά έχει ξεκινήσει με δουλειά εσωτερική. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Στο επανειδήν. Θα ευχηθώ να βγαίνεις έξω, βλέπεις και κόσμο, να σε φωνάζουμε εδώ στα στούντιο, αν χρειάζεται, τέλος πάντων.